Καλησπέρα κύριε Βουλευτά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Λοιπόν, βλέπετε κι εσείς την κοινωνία, έχει πάρα πολύ θυμό και εμείς όλες αυτές τις μέρες έχουμε έρθει σε πολύ δύσκολη, το λέμε και το ξαναλέμε, το επαναλαμβάνουμε, σε πολύ δύσκολη θέση. Ούτε καν να σκεφτούμε δεν μπορούμε ότι κάποιοι κάνουν δημοσκοπήσεις, ασχολούνται με εκλογές. Σήμερα θαύτηκε ο τελευταίος, αν δεν κάνω λάθος, από τους νεκρούς των Τεμπών, τον έθαψε η οικογένειά του, ένα παιδί 29 χρονών. Ο κόσμος έχει βγει, δεν ξέρω, έχετε ξαναδεί τόσο θυμό και τόσο έντονο, πώς να το πω, και τόσες έντονες κινητοποίησεις και μεγάλες κινητοποίησεις. Είναι γεγονός ότι είναι πραγματικά αυτές οι εικόνες που βλέπουμε, αυτές οι συγκεντρώσεις είναι πρωτόγνωρες. Σήμερα συμπληρώθηκαν 16 μέρες από το έγκλημα, το οποίο το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη. 57 άνθρωποι, εργαζόμενοι, νέα παιδιά, δεν γύρισαν στις οικογένειές τους. Είναι σημαντικό και ήταν, αν θέλετε, και συγκινητικό ιδιαίτερα το σύνθημα, το οποίο χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες απεργοί σήμερα φώναζαν. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί, όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή. Ήταν πραγματικά ένα σύνθημα που έδεσε όλη αυτή την οργή, τη συμπυκνωμένη οργή που φοιτητές, μαθητές, αγρότες, γυναίκες που συμμετείχαν μαζικά σε αυτές τις απεργιακές συγκεντρώσεις και κατέκλυσαν τους δρόμους της πλατείας σε όλη τη χώρα, κράβγαζαν την οργή τους όχι μόνο για το έγκλημα των Τεμπών, το οποίο είναι και αν θέλετε πρόσφατο. Βγήκε συμπιεσμένη η οργή τους για όλα τα δυνατά οποία ζουν ο λαός σήμερα. Και εξάλλου δεν πρέπει να λησμονούμε ότι εκτός από τα Τέμπη υπάρχουν και τα άλλα Τέμπη εντός εισαγωγικών. Και δεν πρέπει να μένουμε δεν πρέπει να μένουν στο σκοτάδι αυτά τα άλλα Τέμπη. Και βέβαια θα πω δύο λόγια ποια είναι αυτά, αλλά κοινός παρονομαστής σε όλα τα δυνάτα τα οποία βασανίζουν το λαό μας είναι το κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδους, Δηλαδή, αν δούμε στη Δυτική Ελλάδα, στην περιοχή της Αγαΐας, της Ακαρνανίας, πόσα είναι τα υποσυντηρημένα σχολικά κτίρια, τα οποία είμαστε μια σεισμογενής περιοχή, η Δυτική Ελλάδα. Αν γίνει ένα σεισμός όπως έγινε στην Αθήνα το 2019, τι θα γίνει? Τότε θα ανακαλύψουν ότι υπάρχουν προβλήματα στα Τέμπη, όπως ανακάλυψαν τα προβλήματα στα τρένα μέσα από τα σμαραλιασμένα κορμιά από τις Λαμαρίνες, τόσο η κυβέρνηση όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα, τα οποία κόπτονταν για την ιδιωτικοποίηση που κατάντησε αυτά τα τρένα εκεί πέρα. Αρκεί να σας πω ότι μόνο στην Αττική, το 2019, μετά του σεισμού στην Αττική, από τα 3.100 σχολικά κτίρια τα οποία υπήρχαν, ελέγχθηκαν μόνο τα 909. Είναι τραγικό δηλαδή αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί. Να πάμε βέβαια και στα νοσοκομεία, να πάμε και στους άλλους τομείς που ταλανίζουν τον ελληνικό λαό. Άρα λοιπόν αυτή η οργή, η οποία βγήκε σήμερα στις πόλεις όλης της χώρας μας, έχει μέσα, εκφράζει την αγανάκτηση, την οργή για όλα αυτά τα Τέμπη. Είναι συσσωρευμένα και είναι πάρα πολλά, έχετε δίκιο. Καλά κάνετε και αναφέρετε και την υγεία και τα σχολικά κτίρια που δεν ελέγχονται και τόσο, και είναι μια σειρά προβλημάτων τα οποία μένουν έτσι και νομίζω ένας Θεός μας φυλάει, δεν ξέρω, κατά τύχη ζούμε μερικές φορές. Αυτό καταντάμε να λέμε σε αυτή τη χώρα. Είναι πολλά τα προβλήματα, είναι και η υποστελέχωση που έχει γίνει, κύριε Βουλευτά, έτσι. Δεν είχε προσωπικό να λειτουργεί ο ΟΣΕ με την πρέπουσα. Έτσι είναι, και να σας πω κάτι, είναι υποστελέχωση. Η υποστελέχωση είναι μια παράμετρος της κατάντιας των μεταφορών. Και βέβαια η υποστελέχωση αυτή δεν έτυχε. Ομολόγησε η ίδια η εταιρεία ότι είναι μια απόρρια της προσπάθειάς της να αυξήσει την κερδοφορία. Όταν αυτή τη στιγμή οι ίδιοι συνδρομικοί λένε ότι χρειάζονταν πάνω από 2.100 άτομα για να λειτουργήσουν με σχετική ασφάλεια τα τρένα και οι εργαζόμενοι είναι 700, αντιλαμβανόμαστε ότι συνειδητά δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις για αυτό το έγκλημα των Τεμπών. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν ελαφρυντικά. Ήταν έγκλημα, υπήρξαν τα θύματα και υπάρχουν και οι εγκληματίες. Και οι εγκληματίες αυτή τη στιγμή εφαρμόζουν μια πολιτική και συνεχίζουν. Των ιδιωτικοποιήσεων, της απελευθέρωσης των μεταφορών
και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία, αν θέλετε, όλα μαζί έβαλαν το. Δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για αυτή την καταστροφή που έγινε εκεί πέρα. Και εμείς, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα, απευθυνόμαστε στους εργαζόμενους, στους νέους, στο λαϊκό άνθρωπο. Ο καθένας τους έχει δεκάδες λόγους να σηκώσει την παντιέρα της οργής. Και δεν θα τελειώσει έτσι αυτή η ιστορία. Η θριαλίδα της σιωπής έσπασε πλέον. Είχαμε την μεγαλειώδη συγκέντρωση πανελλαδικά της προπερασμένης Τετάρτης, του περασμένου Σαββατοκύριακου. Σήμερα, τη Δευτέρα, ξανά στους δρόμους. Μάλιστα. Για μια άλλη καταστροφή, αν θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών που ετοιμάζει η πολιτική της κυβέρνησης, την ιδιωτικοποίηση των νερών. Ναι. Δεν θα σταματήσει αυτή η κατρακύλα και φυσικά ο λαός μέχρι όσο υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις θα διαμαρτύρεται και θα είναι στους δρόμους. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Βουλευτά, για τη συμβολή σας. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.